Θα παραδοθεί η ελεύθερη κατοχή. Αύριο το πρωί ο κύριος Αποστολίδης, εάν πάει στους όραμους οι οποίοι θα είναι στην Λάπηθο, θα σου πει: κοιτάξτε, κύριε, αυτή η περιουσία είναι δική μου και όχι μόνο είναι δική μου, εσείς πρέπει να μου την παραδώσετε. Άρα εσείς να φύγετε από εδώ και να με αφήσετε εμέναν, τον ιδιοκτήτη, να κάνω ό,τι θέλω. Βεβαίως υπάρχει το θέμα της κατεδάφησης κλπ. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο αύριο θα πρέπει να απαντηθεί. Αύριο το πρωί ο κύριος Αποστολίδης, εάν πάει στη Λάπηθο και πει της κυρίας και του κύριου Όραμ, σας παρακαλώ, ορίστε η απόφαση. Μπορείτε να φύγετε, διότι δική μου τώρα. Αυτοί θα πρέπει να φύγουν. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Ναι, δεν φεύγετε. Το εάν δεν φύγουν, το θέμα είναι αυτό. Εάν δεν φύγουν, θα έχουν επιπτώσεις όταν πάνε πίσω στην Αγγλία. Διότι το αγγλικό δικαστήριο θα τους πει ότι ήρθε ο κύριος Αποστολίδης να πάρει την περιουσία του, εσείς δεν δέχεστε να του τη δώσετε, άρα πρέπει να σας πιάσουμε, πρέπει να σας τιμωρήσουμε με τέτοιον τρόπο στην Αγγλία, ούτως ώστε να αναγκαστείτε να εφαρμόσετε αυτή την απόφαση. Αυτό είναι η δύναμη της υπόθεσης. Το πολύ πολύ είναι μην παραχωρήσει δωρεάν την ιδιοκτησία της κατοικίας η κυρία Όραμς, με το να καταδαφίσει την κατοικία για να μην το πάρει ο κύριος Αποστολίδης. Είναι χτισμένο πάνω στην περιουσία που σου ανήκει, σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο, σου ανήκει. Ολοκληρώστε, κύριε Χρυσοσταμίδη. Νομίζω ξεχνούμε τα κατοχικά δεδομένα. Εκείνο το οποίο είχα πει στην αρχή είναι ότι αυτή η απόφαση ενισχύει την πολιτική τοποθέτηση κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, ότι τον τελευταίο λόγο όσον αφορά την ιδιοκτησία τον έχει ο αρχικός ιδιοκτήτης και όχι ο σημερινός χρήστης. Και αυτή είναι η θέση την οποία προβάλλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Τραπέζι των Διαπραγματεύσεων. Θα ήταν ιδεώδες εάν πράγματι θα μπορούσε να γίνει αυτό που είπε ο φίλος Αχιλλέας. Έτσι τον ερμηνεύει νομικά ο κ. Δημητριάδης. Μα, τι τον εμποδίζει να πρέπει να πάει στη Λάπηθο για να εξηγούμαστε. Αχιλλέα. Συμφωνώ. Και μακάρι να γίνει και μακάρι να αποδοθεί η περιουσία. Εκείνο το οποίο θα γίνει είναι το εξής. Θα πάει ο κύριος Αποστολίδης, θα ζητήσει από τους Όραμς την περιουσία του. Ναι, και θα του ζητήσει το διάταγμα από την Αγγλία. Θα μπουν, μάλιστα φεύγουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπορέσει ο κύριος Αποστολίδης να μπει στην περιουσία του. Γιατί, αφού είναι δική του. Διότι θα τον εμποδίσουν οι κατοχικές δυνάμεις. Άλλη ιστορία γίνει. Τώρα η υπόθεση είναι εναντίον της Όραμς. Αυτό εννοώ. Εάν η ιστορία είναι ότι με αυτές τις αποφάσεις θα διώξουμε τους Τούρκους και θα τους ρίξουμε στη θάλασσα, ξεχάστε το. Με αυτές τις αποφάσεις θα διώξουμε αυτόν ο οποίος χρησιμοποιεί τώρα την περιουσία μας, διότι είναι δική μας. Αυτό θα γίνει. Και δεν θα έρθουν άλλοι να αγοράσουν. Και δεν επιτρέπεται να έρθουν άλλοι υπό το φόβο του να τους κάνουμε το ίδιο. Όμως, αυτή είναι η θέση. Όμως υπάρχουν, σύμφωνα με το δικαστήριο, 10.000 Βρετανοί χρήστες. Άρα ισχύει αυτό που σας είπα, γλιτώνουμε καταρχήν από το ευρωπαϊκό επικισμό και μένει ο τουρκικός επικισμός. Αυτό το λέει η απόφαση αυτή του Αγγλικού Δικαστηρίου. Δηλαδή πρέπει πλέον να ξεκινήσουμε καινούργιες 10.000 υποθέσεις. Θέλω αυτό να το δούμε στη συνέχεια. Κρατήστε το ερώτημα. Θα το έθετα. Το ρώτησα απόψε για να είμαι ειλικρινής και το Γενικό Εισαγγελέα που βγήκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και ρώτησε αν θεωρεί ότι ίσως πρέπει μαζικά να προχωρήσουν κάποιες τέτοιες υποθέσεις. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να το συζητήσουμε. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε ο κύριος Δημητριάδης λίγο πριν από τη διακοπή για τη διαφημίση, κύριε Χρυσοστομίδη. Ένα μικρό σχόλιο από εσάς για να δώσει το λόγο στον κύριο Αγγελίδη. Δηλαδή ότι γιατί όχι να μην πάει αύριο ο κύριος Αποστολίδης σπίτι του. Γεια σας κύριε Αλίντα μου, γεια σας κύριε Όραμς. Είναι η δική μου περιουσία, μπορείτε να πηγαίνετε. Θα λέγω ότι αυτή έχω διάταγμα στο χέρι, έχω δικαστική απόφαση. Αυτή είναι η κανονική εξέλιξη των πραγμάτων υπό κανονικές συνθήκες. Εάν το κάνει ο κ. Αποστολίδης και πετύχει, αυτό σημαίνει εφαρμογή, πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Κυπριακού Δικαστηρίου. Διερωτώ με όμως αν τα πραγματικά γεγονότα θα εξελιχθούν όπως ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό δεν νομίζουμε. Μπορούν να το αρνηθούν, έχω την αίσθηση, οι Όραμς. Μπορούν να το παρεμποδίσουν οι κατοχικές αρχές. Ακριβώς, αυτό αλλά εννοώ. Όχι το ζεύγος Όραμς. Αυτό εννοώ. Έχει καταδικαστεί. Το ζεύγος Όραμς απλώς μπορεί να μπει στον κ. Αποστολίδη. Μάλιστα, εμείς φεύγουμε, ορίστε την περιουσία σας. Από εκεί και πέρα. Δημιουργούνται άλλες συνθήκες. Ας πάρουμε απλώς. Ναι. Αλλά ας μιλήσω, Αντρέας, να μην το διακόψω. Θα έρθω κοντά σε λίγο. Είναι η διαφορά του να θεωρούμε αυτή την απόφαση και πάλι μόνο ασπίδα. Νομική ασπίδα και των ιδιωτών, αλλά γενικότερα και των διεκδικήσεων. Για νομικό όπλωμα, λοιπόν, και όχι ασπίδα. Πρέπει να είναι και ελόχη ταυτόχρονα και δεν πρέπει να υποβιβάσουμε. Και μάλιστα έχει το κράτος υποχρέωση να δει πώς θα προστατεύσει περαιτέρω των συγκεκριμένων Κύπριον πολίτη που πέτυχε αυτό το πράγμα, όπως το βοήθησε βέβαια ήδη και στη δίκη, αλλά και παράλληλα να δει πώς θα είναι δυνατόν να οργανωθεί μια γενικότερη
με αυτή τη μορφή αντίδραση προς τους παρανόμους. Ωραία, θα το ρωτούσα. Αυτό είναι αυτό που θέσαμε λίγο πριν από τις διαφημίσεις. Θα βλέπατε εσείς μια μαζική σε εισαγωγικά επίθεση νομική με όπλο στη φαρέτρα μας αυτή τη δικαστική απόφαση σήμερα? Κατά πρώτο λόγο πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει στον κάθε έναν πολίτη. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά θα μπορούσε και να οργανωθεί είπα... κάτι πιο μαζικό. Το είδαμε και με άλλες προσφυγές. Γι' αυτό και είπα ότι χρειάζεται και η ανάμειξη στις ίδιες της κυβέρνησης με τις δυνατότητες που παρέχει η νομική υπηρεσία και γενικότερα το νομικό καθεστώς το οποίο έχουμε στην Κύπρο. Πρέπει εδώ να πω ότι οι αναφορές στην Τουρκία και πώς αναμίχθηκε η ομάδα του Ντάουνερ στην Κύπρο και εκεί μετά από την απόφαση του ΔΕΚ, θα πρέπει να θυμίσει κανένας και τον πόλεμο που έγινε εναντίον του Προέδρου του Δικαστήριου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διότι ήταν Έλληνες. Ολόκληρα κατεβατά, λέγοντας ότι κατήφθηνε επηρεασμένος από την ιδιότητα του ως Έλληνας την απόφαση προς αυτήν την κατεύθυνση. Πράγμα το οποίο έμεινε στον αέρα βεβαίως. Ιδιαίτερα με την επανάληψη της ανάληψης της Προεδρίας και πάλι ανεβαθή υποψηφίου του δικαστηρίου του ΔΕΚ. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν σε πολιτικό και νομικό επίπεδο για να μην δυσκολέψουν τα πράγματα ακόμα περισσότερο για την ίδια. Και εμείς λοιπόν δεν θα πρέπει να περιορίσουμε. Μένω τώρα μόνο για ό,τι αφορά το κράτος και τις διεκδικήσεις που πρέπει να έχουμε. Πρέπει να περιορίσουμε αυτό το θέμα μόνο σαν θέμα που θα εγερθεί είστε συνομιλίες για ό,τι αφορά τις περιουσίες. Εδώ είναι το κεκτημένο το οποίο αναγνώρισε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι εξακολουθεί να έχει την δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε εκείνη η οποία βρίσκεται υποκατοχή στρατιωτική. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα έχει ευρύτερη διάσταση, αφορά αυτήν τη λύση του κυπριακού προβλήματος και αφορά την ιδιότητα μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαιώματα που έχει κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι υποχρεώσεις της οικογένειας Όραμς δεν είναι μόνο στο να κατεδαφίσει και να παραδώσει την γη που, και είναι η ιδιοκτησία του κ. Αποστολίδη. Έχει και όλες τις άλλες υποχρώσεις για την στέρηση της χρήσης για τόσα χρόνια, αποζημιώσεις δηλαδή, και βεβαίως το μεγάλο εκείνο φόρτο που θα πρέπει να έχει να αντιμετωπίσει που αφορά και τα έξοδα όλης αυτής της διαδικασίας, τα οποία είναι και σημαντικά. Και που αντιλαμβάνεστε, η κυρία Όραμς δεν μπορεί να παίζει μόνη της το παιχνίδι. Άρα σίγουρα θα έχει στηρίγματα από την Τουρκία και πρέπει να προετοιμαστούμε επί τούτου.